πρέπει να πω και κάτι και το είχαμε συζητήσει και εδώ μαζί και θέλω να το πω αυτό. Είναι ότι έχει πάρει πάνω του και είναι σαφές αυτό με τις μεταγραφές ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Και όπως συνηθίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάθε καλοκαίρι, κάνει και μια κίνηση που κάνει γκέλ και στον κόσμο. Δεν λέω εγώ τώρα για να τα. Δηλαδή, μια γκέλ όπως έκανε ο Βρυσάλικο, που είναι μια μεταγραφή από τη, έστω και αν λέω, από την Ατλέτικο Μαδρίτη. Δηλαδή, ναι, θέλει και ένα όνομα που είναι γνωστό στον κόσμο. Ναι, ναι. Και θα μπορέσει να κάνει και τη διαφορά. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Ωραία. Και μια που είπε τώρα για το Βαγγέλη Μαρινάκη, μην ξεχάσω, ναι, ότι ολοκληρώθηκε και τυπικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήταν μια αύξηση 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχαμε πει πριν από 1,5 μήνα. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και τυπικά. Η αύξηση αυτή έχει να κάνει βέβαια τα 10 εκατομμύρια που την καλύπτει εξ ολοκλήρου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ναι, με όσα, ναι, είχαν συμβεί, με την απώλεια του Champions League, με την πανδημία, με την απώλεια εσόδων, την κάλυψε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οπότε πάμε στα επόμενα που θα είναι πολλά και σημαντικά μέσα στον Ιούλιο.